συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων πραγματοποίησαν σήμερα οι πρόεδροι Αδεδή Σπύρος Παπασπύρος και Ποεδίν Σταύρος Κουτσουμπέλης κατά την επίσκεψή του στην Άρτα. Στην Άρτα βρίσκονται σήμερα ο πρόεδρος της Αδεδή Σπύρος Παπασπύρος και ο πρόεδρος της Ποεδίν Σταύρος Κουτσουμπέλης. Η επίσκεψη στην Άρτα που πραγματοποιείται στη βάση των σχετικών συνεννοήσεων για την προετοιμασία και οργάνωση της απεργίας της 21ης Οκτωβρίου ξεκίνησε από το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας. Εγώ εκτιμώ ότι η κυβέρνηση πιθανά σε αυτό το θέμα, κάτω από τις εξελίξεις που υπάρχουν, να κάνει ένα βήμα πίσω. Βέβαια δεν μας διευκολύνει ούτε αυτό, γιατί θα κρατάει σε εκκρεμότητα την εφαρμογή του θεσμού στο δημόσιο. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι πρώτο πυλόν, όπως φαινόταν ένα μήνα πριν, η υπόθεση αντιμετώπισης είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο των βαρέων και αντιγυνών. Ο πρόεδρος των νοσοκομιακών αναφέρθηκε κυρίως στις κατηγορίες των επιδομάτων. Έγινε μια επιτροπή στην οποία συμμετείχε και η ΓΕΣΕ και τον κύριο Ρωμανιά. Προχώρησε ο διάλογος, στη συνέχεια αποχώρησε ο κύριος Ρωμανιάς, διότι οι απόψεις οι οποίες αναπτύσσονταν μέσα εκεί στην επιτροπή ήταν απόψεις περικοπής. Υπήρχε πολιτική απόφαση να μειωθούν με τη λογική ότι έχουμε 700.000 εργαζόμενους που είναι στα βαριά και αντιγυνά. Και ότι είναι υψηλός αυτός ο αριθμός. Η επιτροπή δεν έκασε κάτω να βάλει κάποια επιστημονικά και επιδημιολογικά στοιχεία. Βάζανε ένα επάγγελμα για παράδειγμα και ψηφίζανε. Σηκώναν το χέρι και κατά πλειοψηφία περνούσαν, χωρίς να χρησιμοποιήσουν κανένα άλλο στοιχείο. Αυτή τη στιγμή τι έγινε? Εμείς, οι υγειονομικοί, τα επαγγέλματα, να πω δύο χαρακτηριστικά που όντως έχουν υψηλό βαθμό αντιγυνότητας, τον νοσηλευτή και του παραϊατρικού, των εργαστηριακών δηλαδή, στον ιδιωτικό τομέα ήταν στα βαριά και αντιγυνά. Τι λέει τώρα το νέο πόρισμα? Δεν ξέρουμε αν το πόρισμα αυτό θα γίνει αποδεκτό από την κυβέρνηση, αλλά φανταζόμαστε ότι η επιθυμητοποίηση ήταν ελεγχόμενη, είχε πάρει πολιτικές κατευθύνσεις τι θα κάνει, τι θα περικόψει, πώς θα περάσει, και μόνο θα πει ότι αυτό είναι το πόρισμα, αυτό υιοθετούμε κι εμείς. Πιθανό να κάνει μικρές υποχωρήσεις, αλλά σε γενικές γραμμές.